Και έχουν σωθεί τουλάχιστον 39.000 ζωές συνανθρώπων μας, στην πατρίδα μας, από την έναρξη του εμβολιασμού έως τον Απρίλιο του 2022. Με τις τρεις δόσεις να έχουν σαφώς υψηλότερο προληπτικό αποτέλεσμα από τις δύο δόσεις. Δυστυχώς όμως, μια μείωση της προστασίας με την πάροδο του χρόνου, το μέλλον είναι δύσκολο να προβλεφθεί, θα χαρακτηριστεί όμως από την ενδημική παρουσία υποπαραλλαγών του ιού, με ενδεχομένως πιο αυξημένη μεταδοτικότητα και περαιτέρω διαφυγή από τον εμβολιασμό. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητη η συνέχιση της φυσιολογικής επιτήρησης για ανίχνευση νέων παραλλαγών του ιού.